Παρά τα ελάχιστα κέρδη της προηγούμενης εβδομάδας, η τουρκική λίρα καταραίει για δεύτερη συνεχόμενη μέρα μετά την πολυαναμενόμενη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η οποία δεν κατάφερε να επιφέρει σημαντική εξέλιξη ώστε να αμβληθούν οι πολιτικές εντάσεις. Ο Ερντογάν, παρά τις αρχικές χαρμόσυνες δηλώσεις, τελικά δήλωσε ότι η τουρκική στάση για τους ρωσικούς S-400 παραμένει αμετάβλητη. Το σχόλιο αυτό του Ερντογάν, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν τους S-400, διέλυσε τις ελπίδες για επικειμένη πρόοδο στις σχέσεις ΗΠΑ και Τουρκίας. Αποτέλεσμα της κίνησης αυτής ήταν ότι ακριβώς την ίδια στιγμή που τα έλεγε αυτά ο Ερντογάν, η λίρα κατρακύλησε ακόμα περισσότερο έναντι του δολαρίου. Η συνάντηση Biden-Erdogan δεν πήγε από ό,τι φαίνεται τόσο καλά όσο το παρουσίασαν οι Τούρκοι, καθώς ακόμα και η τουρκική Secure Investment αναφέρει ότι στην ουσία το μόνο που δηλώθηκε είναι ότι οι διπλωματικές ομάδες θα συνεχίσουν τις συζητήσεις. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις στο site μας, nemesishd.gr.